δήλωσα ότι είχα σχέση με μια ευρωπαϊκή εταιρεία και χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο γιατί η κυπριακή offshore είναι αδόκιμος όρος, δεν υπάρχει, είναι εσφαλμένος όρος, αλλά τέλος πάντων και ξαφνικά οι δημοσιογράφοι βγήκαν. Δημοσιογράφοι, θα με επιτρέψετε, δεν εννοώ εσάς, εννοώ δηλαδή τον κόσμο και όλο αυτό που κινείται γύρω από το διαδίκτυο. Ότι αποδέχομαι ότι έχω offshore εταιρεία και μάλιστα κάποιοι το προχώρησαν κιόλας και είπαν ότι ο Χαϊκάλης την έκρυβε κιόλας την εταιρεία. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Κατά πρώτον, ήθελα να αναρωτηθούμε. Δημοσιογράφοι, ηλεκτρονικοί δημοσιογράφοι, ηλεκτρονικοί που ασχολούνται δηλαδή με το διαδίκτυο, έντυπος, τύπος, τα λοιπά, κανείς δεν ξέρει ότι δεν υπάρχει κυπριακή offshore. Ότι η έννοια του offshore είναι διαφορετική από την έννοια ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια, θεωρείται, inshore εταιρεία, εγχώρια εταιρεία, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε συνεργασία, άψογη συνεργασία με κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των στοιχείων του ΟΣΑ. Δεν το ήξερε κανένας αυτό. Ερωτώ. Το δεύτερο. Θα ήθελα να πω ότι όταν έγινε η ερώτηση των βουλευτών για κάποιο υπουργό ο οποίος έχει offshore, δεν έδωσα καμία σημασία. Γιατί δεν με ενδιαφέρε, γιατί δεν είχα offshore και δεν με ενδιαφέρε και ενώ να ανέλεγχο στο πρόσωπό μου. Άσχετα να πω ότι άκουσα κάπου που να συζητούσαν κάποιοι ότι το θέμα αφορούσε εμένα. Κάποια στιγμή με πήραν δημοσιογράφοι, μου φωτογραφίζουν εσένα στην ερώτηση κτλ. Κτλ. Και αν έχει δηλώσει την εταιρεία και αν είσαι στο. Αν συμμετέχει σε offshore εταιρεία και αν έχει πει στο πόθεν έσχες και όλα αυτά τα σχετικά. Ο συσχετισμός μου με κυπριακή εταιρεία, ευρωπαϊκή, η οποία θεωρείται offshore, θα ήθελα να πω ότι είναι τουλάχιστον ο εξορισμού, αυτός ο ορισμός, δόλιος και συκοφαντικός, και υπαγορεύεται από κέντρα τα οποία επιθυμούν να πλήξουν προσωπικά εμένα, το λέω ευθαρσός, τους ανεξάρτητους Έλληνες μέσω εμού και φυσικά την απερχόμενη κυβέρνηση. Εάν είχα μία εταιρεία στη Γερμανία, η οποία ήταν για καλλιτεχνικό, γιατί αυτό είναι το θέμα, θα σας αναπτύξω στη συνέχεια, για καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων, θα τολμούσε κανείς να πει ότι στη Γερμανία είναι offshore εταιρεία? Γιατί στην Κύπρο? Γιατί κάποτε η Κύπρος εθεωρεί το ότι είναι διατελεί υπό το καθεστώς εξωχώριων εταιριών. Κανείς δεν γνωρίζει ότι από 1η-1η του 2003 αλλάχθηκε αυτό το καθεστώς και ότι από το 2004 η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί πέρα όλο το νομικό καθεσμός στο κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται ο νόμος του κράτους σύμφωνα με τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πρώτον ότι δεν μιλάμε για κυπριακή, για κυπριακή offshore, μιλάμε για κυπριακή εταιρεία, ευρωπαϊκή εταιρεία και όχι offshore. Όχι εγώ, κανένας άλλος δεν μπορούσε να έχει κυπριακή offshore γιατί αυτός ο όρος δεν υπάρχει. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Πάμε τώρα στην ανάλυση των πραγμάτων. Το 2008 οι δουλειές στην τηλεόραση πηγαίνουν καλά και στο θέατρο. Υπάρχει μία, αν θέλετε, ανταπόκριση στην έμπνοια του κόσμου και προς την κυπριακή αγορά και σκέφτομαι, επειδή τουλάχιστον δεν υπάρχει καθεστώς προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων για δουλειές οι οποίες παίζονται στην Κύπρο ή για δουλειές που μπορούν να αναπτυχθούν σε σχέση με την Κύπρο, που την είδαμε αργότερα, ελληνοκυπριακές σειρές να γίνονται ή θέατρα που κατέβαιναν στην Κύπρο, σκέφτηκα λοιπόν έναν τρόπο να αξιοποιήσω την, αν θέλει, το κεφάλαιο, το καλλιτεχνικό μου, με μια επέκταση, αν θέλει, των καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων προς την αγορά της Κύπρου. Έτσι λοιπόν, μου συστήθηκε μια εταιρεία η οποία μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Συνέταξα μαζί της επαμοιβή και κατόπιν νόμιμη σύμβασης, η οποία υπάρχει. Είναι νόμιμη σύμβαση η οποία υπάρχει με την εταιρεία. Δεν είμαι ούτε μέτοχος, ούτε ιδιοκτήτης της εταιρείας. Συνεργάστηκα με σύμβαση με την εταιρεία Metrofin. Και το λέω και το ξεκαθαρίζω αυτό. Δεν συμμετείχα στην εταιρεία ούτε με offshore άλλη εταιρεία ως παρένθετη, ούτε ήμουνα διοικητικό μέλος, ούτε ήμουνα ιδιοκτήτης, ούτε τίποτε άλλο. Συνεφώνησα με συμφωνία εκπροσώπησης με αυτή την εταιρεία, η οποία γράφει η Metrofin Limited εδώ στη Λευκοσία στις 8 Αυγούστου του 2008
και ο Παύλος Καϊκάλης, κάτοικος Χαλανδρίου, ως ηθοποιός καλλιτέχνης. Η εταιρεία ειδικεύεται στη διαχείριση της καλλιτεχνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας καλλιτεχνών, στην πρόθεση της καλλιτεχνικής τους εικόνας, διαθέτει τεχνογνωσία διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δημιουργικών δικαιωμάτων, καθώς και παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής. Με αυτή την έννοια ότι ήθελα να μπω και στο χώρο, αν μου επιτρεπόταν κάποια στιγμή, δεν ξέρει κανείς, να μπω και στο χώρο της παραγωγής. Επαναλαμβάνω, είχα συμφωνία με μια συμφωνία εκπροσώπησης και διαχείρισης δικαιωμάτων με μια ευρωπαϊκή εταιρεία. Η εταιρεία αυτή μου ανέλαβε να εξασφαλίζει επαγγελματικές συνεργασίες, να προστατεύει τα δικαιώματα, να μου κλείνει θέατρο αν μπορεί. Δηλαδή λειτουργούσε σαν ατζέντης, να το πω και να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη σχέση είχαμε. Είχαμε μια σχέση οικονομική στην οποία τα χρήματα τα οποία έπαιρνα στο το πρώτο διάστημα μέχρι το 2011, γιατί η συνεργασία αυτή, όπως αναφέρεται και στο συμφωνητικό, η συνεργασία των μερών μπορεί να διακοπεί με την κοινή του συμφωνία είτε με μονομερή ανατιολόγητη καταγγελία του συμβανομένου. Στην περίπτωση της μονομερούς ανατιολόγητης καταγγελίας, η λήξη της συνεργασίας θα χωρεί στο τέλος του τρέχοντος έτους συνεργασίας. Το 2011 λοιπόν, όπου υπάρχουν και το τελευταίο τιμολόγιο το οποίο εκόπη, δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, δεν ήταν όπως τα φανταστήκαμε. Η κρίση είχε αρχίσει και εισβάλλει στην κυπριακή και στην ελληνική αγορά και σταμάτησε η συνεργασία μας. Έκανα μια ανακοίνωση ότι δεν επιθυμώ πλέον τη συνεργασία μου με αυτή την εταιρεία. Και τελείωσε εκεί η ιστορία. Αναμπαίνοντας με στην πολιτική το 2012, ήθελα να δω αν όντως υπάρχει, δηλαδή ρώτησα αν μου λένε δεν έχεις εταιρεία, συμμετείχες με συμφωνία σε μια διακρατική συμφωνία με μια εταιρεία με την οποία παρήγαγες ένα συγκεκριμένο έργο. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είχα συμμετοχή ούτε ως διοικητικό μέλος, επειδή ρωτάτε γι' αυτό και δεν εμπίπτω στις διατάξεις του νόμου 3849 του άρθρο 6, όπου μιλάει ότι αν είμαι με παρένθετη εταιρεία ή μέλος της, ή διοικητικό μέλος της εταιρείας αυτής. Είχα μία συνεργασία μέσω μίας συμφωνίας εκπροσώπησης. Το επαναλαμβάνω για πρωτοστή φορά. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν πάντως, επειδή το 2011 και μετά δεν είχα καμία σχέση με την εταιρεία αυτά, όλα όμως τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τη συμφωνία, τον τρόπο που διαλύθηκε, το ότι ξαφνικά διαλύθηκε όχι η εταιρεία, διόλυσε η σχέση μας η οποία είχε. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία κάνουν, τις απολαβές τις οποίες είχα, οι οποίες έχουν φορολογηθεί, έχουμε τα παραστατικά, έχουν φορολογηθεί, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι αυτή η εταιρεία δεν συστάθηκε, η σχέση δηλαδή με μένα με την εταιρεία, δεν συστάθηκε με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροαπαλλαγή, διότι διεπόταν το καθεστώς νομίμων εκφράσεων. Όπως ήταν αυτή με τα χαρτιά τα οποία κόπηκαν με χαρτιά διπλής φορολογίας, από με τη συμφωνία που υπήρχαν με τις διακρατικές συμφωνίες Ελλάδος και Κύπρου. Έχουν περάσει από έλεγχο. Το τελευταίο τιμολόγιο που ήταν από κανάλι εδώ το ελληνικό έχει περάσει και από έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν ευρέθηκε καμία ατυπία. Δεν είπαν, εδώ παιδιά πρόκειται για εξωχώρια, για καμία offshore εταιρεία. Είναι ελεγμένα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε και επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό εμένα μου κινεί την υποψία. Και αν θέλετε το καταγγέλλω ότι είναι ένας στόχος, γιατί είμαι ένας στόχος από προσανατόλησης της κοινής γνώμης, ότι ο Χαϊκάλης κάνει λαμογές, ο Χαϊκάλης εκπροσωπεί τη διαφθορά, οι ανέλληνες συντηρούν στις τάξεις τους τέτοια άτομα και η απερχόμενη κυβέρνηση κινιόταν μέσα στη διαφθορά. Όσον αφορά λοιπόν το άτομό μου, έχω αυτά τα στοιχεία τα οποία θα καταθέσω εφόσον μου ζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την εξαίρεση του Ποθενέσχες. Δεν είχα καμία θέση να πάω να δηλώσω κάτι στο Ποθενέσχες το οποίο δεν μου ανήκει. Αυτή η εταιρεία δεν μου ανήκει, δεν είναι δική μου, δεν έχω καμία σχέση ούτε σαν διοικητικό μέλος, το επαναλαμβάνω, ούτε σαν στέλεχος, ούτε σαν μέτοχος, ούτε τίποτα. Είχα απλώς μια συμφωνία εκπροσώπησης για διαχείριση δικαιωμάτων. Αυτά ήθελα να σας πω και από εκεί πέρα, αν υπάρχουν απορίες, πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω. Λοιπόν, νομίζω ότι πριν ξεκινήσουν οι ερωτήσεις, ίσως να προλάβουμε να ρίξουμε και το σήμα της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι 28 του μηνός. Πιστικότατος ο κύριος Χαϊκάλης. Σου είπε πρώτον, δεν είναι offshore η εταιρεία αυτή. Και δεύτερον, δεν είναι δική μου. Παιδιά, είπαμε να έχουμε μία ευαισθησία με το πώς κινείται
το μαύρο χρήμα και πώς έχει η όλη υπόθεση πλέγεται τιμιότητας και ακεραιότητας στο πολιτικό σύστημα. Αλλά αυτό που μας έχει πιάσει να βαράμε οποιονδήποτε, οποτεδήποτε, χωρίς να το σκεφτόμαστε καν, όπα, λίγο μπάστα. Α, επίσης, ωραίο μαλλί. Αναφέρεται. Ρητό συμφωνείται ο καλλιτέχνης παρακρατά για τον αυτό τα δικαιώματα που διανέμονται από φορείς συλλογικής διαχείρισης, βλέπε Διόνυσος, δικαιωμάτων με τους οποίους διατηρεί ατομικές συμβάσεις. Δηλαδή τα δικαιώματα τα οποία ήταν για την ελληνική αγορά τα κρατάει για τον εαυτό μου και τα διαχειρίζεται ο Διόνυσος που είναι ο μόνος φορέας για τα καλλιτεχνικά δικαιώματα. Στην Κύπρο όμως δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να διεκδικήσει φορέας από εδώ για την Κύπρο ή σε κάποια άλλη χώρα εάν υπήρχαν.